Έχουμε βέβαια επιχειρηματολογήσει γιατί ψηφίζουμε όχι στο νομοσχέδιο. Έχουμε άλλη αντίληψη για τον τουρισμό. Πρέπει να αποτελεί δικαίωμα για τους εργαζόμενους και τον λαό. Και εσείς και με αυτό το νομοσχέδιο το κάνετε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα, απρόσιτο στη μεγάλη πλειονότητα του λαού μας. Ψηφίζουμε όχι γιατί από τη μία μεριά, όταν λέμε τουρισμό, εννοούμε τους μεγάλους tour operators, τους μεγάλους τουριστικούς ομίλους, οι οποίοι πράγματι έχουν πολύ μεγάλα κέρδη και αν πάρουμε διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, τον τουρισμό αναπτύσσεται διαρκώς με πολλά δις ευρώ που ακούμε, με εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται, με νέες επενδύσεις που γίνονται και από την άλλη πλευρά έχουμε τους εργαζόμενους, αυτούς που βγάζουν τη λάντζα, να το πούμε έτσι, οι οποίοι ζουν όλο και χειρότερα, με χειρότερες εργασιακές συνθήκες, με χειρότερους αμοιβές, με εντατικοποίηση της δουλειάς, με 16 μορφές απασχόλησης και τώρα με απολύσεις, όπως είπα και στην ομιλία μου, ότι αυτές τις μέρες, μέσα από τη επικαλούμενη μάλλον οι εργοδότες και τη συνεργασία και το ότι δεν υπάρχει σήμερα αυτή η προστασία από τις απολύσεις, απολύουν διαρκώς εργαζόμενους. Άρα λοιπόν δεν κερδίζουν όλοι από τον τουρισμό. Τουρισμός εδώ σημαίνει ενίσχυση των μεγάλων πολυεθνικών, άρα λοιπόν δεν μπορεί να συμφωνήσει κανείς ότι και με αυτό το νομοσχέδιο, όπου φιλέτα περιοχών χαρακτηρίζονται πρότυποι τουριστικοί προορισμοί ολοκληρωμένης διαχείρισης, που θα είναι στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων, όπου άλλοι μηχανισμοί, πέρα από το νέο, ότι οι οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού θα είναι εργαλεία για αυτά των μεγάλων τουριστικών ομίλων, όπου οι ρυθμίσεις υπέρ των μεγάλων σύνθετων καταλυμάτων θα έχουν μεγαλύτερους τελεστές δόμησης, θα μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις μέσα στο δάσος, όπου οι αμετικές πηγές ιδιωτικοποιούνται και βέβαια με την τροπολογία, όπου μέσα από εκεί δεν αντιμετωπίζει κανένα άλλο ζήτημα, αντίθετα αντιμετωπίζει προβλήματα πάλι των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων και απέναντι είναι οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροϊδιοκτήτες, αυτοί που έχουν τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο λοιπόν που υπηρετεί τις επιλογές και τις αξιώσεις των μεγάλων του τουρισμού και είναι κόντρα συνολικά σε όλο το λαό, γιατί στερείται το δικαίωμα στον τουρισμό, αλλά και η δουλειά που δίνει είναι δουλειά τέτοια γαλέρας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, που τη ζω εγώ τουλάχιστον 40 χρόνια και ξέρω πολύ καλά πώς έχει εξελιχθεί συνολικά η κατάσταση στον τουρισμό.